Μπορεί να φαίνεται το πλάνο ότι δεν είμαστε σε μπλοκ αγροτών, είμαστε κάπου στη Γαδά ή στην αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας. Βλέπετε και εδώ κλούβα ντομάτ δίπλα στους αγρότες που παλεύουμε για τα δίκαια αιτήματά μας, για την επιβίωσή μας. Αυτή είναι η απάντηση σήμερα από την κυβέρνηση. Αντί να μελετήσει τα προβλήματά μας, να ακούσει τι λέμε, να πάρουμε απαντήσεις, η απάντησή της είναι αυτή, η αστυνομία. Και καταγγέλουμε και την αστυνομική διεύθυνση Αργολίδας, που είναι πρόκληση στα 10 μέτρα από το χώρο που βρισκόμαστε οι αγρότες εδώ στον Αργολίδα, να φέρνει, σαν είμαστε κοινοί εγκληματίες και του ποινικού κώδικα, την αστυνομία δίπλα μας. Χωρίς να μου προκαλέσει όλα αυτά τα χρόνια με τις κινητοποίησεις, ειρηνικά διαμαρτυρόμαστε, βάζουμε τα αιτήματά μας. Εμείς παραμένουμε, περιμένουμε και απαντήσεις από την κυβέρνηση. Σήμερα έγινε και η σύσκεψη στην περιφέρεια Πελοποννήσου, δεν βγήκε κάποιο αποτέλεσμα. Όσον αφορά, επειδή παρευρισκόταν και ο κύριος Λικουρέζος, δεν δεσμεύτηκε όσον αφορά τα πορίσματα, αλλά συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Καλούμε τους αγρότες της Αργολίδας να συσπυρώσουν και να έρθουν εδώ στο χώρο πιο μαζικά για να μπορούμε να πιέσουμε την κυβέρνηση. Δεν φοβόμαστε την αστυνομία, δεν φοβόμαστε την καταστολή. Αυτό δείχνει και την ικανότητα, πώς το λένε, της κυβέρνησης, ότι δεν έχει επιχειρήματα και προσπαθεί με αυτόν τον τρόπο, και θα συνεχίσουμε δυναμικά την Τετάρτη με κινητοποίηση στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση Αργολίδας, στα κτίρια της περιφερειακής ενότητας Αργολίδας. Είμαστε εδώ οι αγρότες της Αργολίδας και διαδηλώνουμε μαζί με τους αγρότες όλης της Ελλάδας για τα σοβαρά ζητήματα που οδηγούν τους αγρότες στην εγκατάλειψη. Το κόστος καλλιέργειας, το κόστος ενέργειας, η μη τήρηση των υποσχέσεων για τις αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στην Αργολίδα μας έχουν οδηγήσει να μην έχουμε άλλη διέξοδο από το να διαδηλώσουμε δυναμικά και να απαιτήσουμε λύσεις στα προβλήματά μας. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω, σήμερα είναι η τρίτη μέρα που διαδηλώνουμε, η ειρηνικότατα εδώ, την τόσο έντονη παρουσία της αστυνομίας. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα, θα μείνουμε στον μπλόκο και η επόμενη κλιμάκωση του αγώνα μας είναι την Τετάρτη στις 11 η ώρα με διαδήλωση των αγροτών αλλά και όλων των κατοίκων του νομού που τους καλούμε να μας συμπαρασταθούν στην περιφερειακή διεύθυνση. Η αστυνομία παραβρέθηκε σήμερα εδώ πέρα. Τι σας είπε, ρωτήσατε για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, εμείς εδώ διαδηλώνουμε ειρηνικά. Δεν έχουμε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Και όχι τώρα και όλα τα χρόνια που είμαστε σε κινητοποίηση. Από εκεί και πέρα, ας σας πει η αστυνομία για ποιο λόγο είναι εδώ.